Καλησπέρα, ακούγομαι. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το επόμενο πάνελ. Όπως έχετε ήδη ακούσει, αυτές τις τεχνολογίες ψηφιοποίησης κάνουν σχεδόν τα πάντα έξυπνα. Είδαμε έξυπνα εργοστάσια, κτίρια, πόλεις. Φυσικά δεν μπορούν να λείψουν και οι υποδομές. Και τώρα, σε αυτή τη συζήτηση που θα έχουμε, θα κοιτάξουμε λίγο την ενεργειακή διάσταση των υποδομών αυτών. Και έχουμε μαζί μας προσκεκλημένους από τη βιομηχανία, οι οποίοι θα σας κάνουν μια σύντομη παρουσίαση του εαυτού τους, της εταιρείας τους και το τι κάνουν. Και θα ξεκινήσω εδώ με τη σειρά. Παρακαλώ. Με χαρά. Είμαι ο Γρηγόρης Χασάνης. Έρχομαι από την Ολυμπία Οδό. Είμαι υπεύθυνος για τα ηλεκτρομηχανολογικά, τα διόδια και το IT. Και ατύπος και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Δηλαδή, τρέχουμε κάποια project που θα σας μιλήσω λίγο αργότερα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Μαρμάγγελος Χαράλαμπος. Είμαι ο CEO και ένας από τους συνιδρυτές της εταιρείας MC Chargers. Είμαστε εταιρεία που κατασκευάζει, αναπτύσσει και παράγει σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Την εταιρεία τη συστήσαμε το 2019. Επισήμως, ανεπίσημα ξεκίνησαμε την ανάπτυξη των σταθμών φόρτισης 2 χρόνια νωρίτερα, το 2017. Από το 2020 έχουμε ξεκινήσει την παραγωγή. Το 2021 ενσωματωθήκαμε στον όμιλο της Cosmos Aluminium, όπου πλέον είμαστε κομμάτι της και σήμερα έχουμε μια πλήρη γκάμα σταθμών φόρτισης, είτε για οικιακή, ή μη δημόσια ή δημόσια χρήση, και με τις πρώτες μας εξαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει στο 2022. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, είμαι ο Στήρης Αθανασίου, είμαι R&D Manager στη Sunlight. Η Sunlight είναι μια εταιρεία που παράγουμε μπαταρίες και έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στις μπαταρίες λιθίου και μολυβδοξίας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι ο Κωνσταντίνος Μαγκανιώτης, τομεάρχης ηλεκτροκίνησης στο ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ είναι ο διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Συστάθηκε το 2012 με απόσχηση του κλάδου διανομής και ουσιαστικά είναι ένας ουδέτερος παίκτης στην αγορά που πρέπει να είναι αμερόληπτος προς όλους τους φορείς αγοράς. Πολύ ωραία. Και ο μοναδικός διαχειριστής που έχουμε. Όχι, υπάρχει και δεύτερος, είναι το... Στη διανομή. Ναι, είναι το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, που είναι ο δεύτερος διανομής. Πολύ ωραία, δεν κάτι που δεν γνωρίζαμε. Λοιπόν, ξεκινώ τις ερωτήσεις με τον κύριο Χασάνη. Εν μέσω μιας ενεργειακής κρίσης, αλλά και μετάβαση προς πράσινη ενέργεια, ένας από τους διαθέσιμους τρόπους αντιμετώπισης είναι η ενεργειακή εξοικονόμηση, αποδοτικότητα. Το οδικό δίκτυο που διαχειρίζεται ο Ολυμπία Οδός απαιτεί φωτισμό, το οποίο έχει σημαντική κατανάλωση. Αρκεί όμως μόνο να αντικαταστήσουμε το φωτισμό αυτό με λαμπτήρες LED. Και αν όχι, τι παραπάνω μπορεί να γίνει? Κάποιοι θα πούν σε αυτήν την ερώτηση πώς είναι αρκεί. Θα πούν ότι θα αλλάξουν τα φώτα με LED, θα πάρουμε ένα 40% μείωση της κατανάλωσης και όλα είναι άψογα. Εμείς είχαμε από την αρχή διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή, θα έχετε δει τα έργα μας στη Σύρα και Σκακιά Σκάλας και της Περιμετρικής Πατρών, όπου αλλάξαμε τον φωτισμό νατρίου με φωτισμό LED. Από την αρχή, στο σχεδιασμό μπήκε και το έξυπνο σύστημα ελέγχου. Αυτό όχι μόνο δίνει μια επιπλέον εξοικονόμηση κοντά στο 10%, αλλά επιτρέπει το monitoring, την διεπαφή με κάθε φως χωριστά σε όλη τη διάρκεια του έργου. Επιπλέον, σαν συνέχεια αυτού, ήρθε και ο ανοιχτός δρόμος, όπου τώρα έχουμε ξεκινήσει το έργο, είμαστε περίπου στο 30% της αντικατάστασης του φωτισμού, που και εκεί πήγαμε πάλι με ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου, το οποίο βασίζεται σε πρωτόκολλα NB-IoT, και επιπλέον αυτού διερευνούμε και τον προσαρμοστικό φωτισμό, όπου θα είναι ο φωτισμός θα λαμβάνει κυκλοφοριακά δεδομένα και δεδομένα από τους κόμβους για να έχουμε πάντοτε τον κατάλληλο φωτισμό χωρίς να υπάρχει καμία έκπτωση στην ασφάλεια. Πέραν αυτών, κάτι που επίσης νομίζω πολλοί κόσμοι το έχει δει και μέσα στις σύραγγες που έχουμε ήδη LED, έχουμε ξεκινήσει με την εφαρμογή της ανοιχτόχρωμης ασφάλτου να πάμε για μια επιπλέον εξοικονόμηση κοντά στο 40%. Οπότε ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να εξοικονομήσει ενέργεια και με την ψηφιοποίηση των υποδομών είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει αυτό. Πολύ ωραία. Κύριε Μαρμάγκελε, όπως είπατε, η εταιρεία MC Chargers σε λιγότερο από 5 έτη
σχεδιάζει και παράγει φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα και πλέον πολλές σε διεθνείς αγορές. Τι είναι αυτό που σας δίνει πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πόσο θεωρείτε ότι συμβάλλετε και στην αποδοχή της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα? Ναι. Πριν αναφέρω τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει η εταιρεία μας, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την αγορά και γιατί φτάσαμε να ασχοληθούμε με την ηλεκτροκίνηση και να αναπτύξουμε αυτά τα πλεονεκτήματα. Δύο νούμερα μόνο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Μιλάμε για ποιο είναι βασικά το μέγεθος των σταθμών φόρτισης το οποίο πάμε να καλύψουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη στιγμή είναι εγκατεστημένοι περίπου 350.000 σταθμοί φόρτισης, εκ των οποίων το 70% συγκεντρώνεται σε 4 χώρες. Άρα από εδώ μπορούμε να καταλάβουμε ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα πράγματα είναι σε αρχικό στάδιο, αν εξαιρέσουμε αυτές τις 4 χώρες. Πού θέλουμε να πάμε? Μέχρι το 2030 ο στόχος είναι να εγκατασταθούν πάνω από 6,8 εκατομμύρια σταθμοί φόρτισης. Πάντα μιλάμε για δημόσια προσβάσιμους φορτιστές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εγκατασταθούν περίπου 14.000 φορτιστές την εβδομάδα για να πιάσουμε το στόχο. Εννοείται ότι αυτό το πράγμα δεν θα γίνει. Δεν μπαίνουν μάλλον από 3-4.000 την εβδομάδα. Άρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγορά η οποία μας προσέλκυσε το ενδιαφέρον. Αντίστοιχα στην Ελλάδα, επίσης τα νούμερα είναι εξαιρετικά μεγάλα. Υπάρχουν εκτιμήσεις, οι οποίες ο ΔΔΕ κιόλας έχει κάνει μια έρευνα πρόσφατα, υπολογίζουν ότι μέχρι το 2030 θα είναι 400.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εκ των οποίων για να καλυφθεί η ανάγκη φόρτισης θα πρέπει να εγκατασταθούν περίπου 40.000 σταθμοί φόρτισης. Δεν έχουμε πάνω από 2.000. Αυτή ήταν η μεγάλη εικόνα, την οποία είπαμε ότι να δούμε αν μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε, να την αξιοποιήσουμε. Υπάρχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία μας διαφοροποιούν από την υπόλοιπη αγορά και θα μπορούσα να τα περιορίσω σε δύο. Το ένα έχει να κάνει με την ευελιξία και το άλλο πρέπει να έχει να κάνει με την τεχνογνωσία. Όντας μια μικρή εταιρεία, έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε πολύ εύκολα στις αλλαγές. Και είναι πολύ σημαντικό, διότι από τότε που συστάθηκε η εταιρεία μέχρι σήμερα, μπορώ να πω ότι έχει αλλάξει εντελώς η δομή του σταθμού φόρτισης. Και πόσο μάλλον τα επόμενα χρόνια που αυτό το πράγμα θα τρέχει με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς. Υπήρχαν ελλείψεις σε υλικά. Έπρεπε να γίνει μια προσαρμογή στο controller. Και υπάρχουν αγορές στις οποίες απευθυνόμαστε, όπου η κάθε αγορά έχει τις ιδιαιτερότητες της. Και πρέπει να πεις ότι ναι, μπορώ να την υποστηρίξω ή όχι, γιατί υπάρχει μια διαφορετικότητα στη νομοθεσία ή και σε ειδικές τεχνικές απαιτήσεις που μπορεί να έχει ο συνεργάτης. Ό,τι έχει να κάνει με την τεχνογνωσία. Αφού αναπτύξαμε το σταθμό φόρτισης, εκ των υστέρων αντιληφθήκαμε ότι αν πούμε ότι υπάρχουν 30-40 κατασκευαστές φορτιστών στην Ευρώπη σήμερα, ζήτημα 5 έως 10 είναι αυτοί οι οποίοι αναπτύσσουν και τον controller. Αυτό μας δίνει ένα πρόκριμα σε σχέση με τους υπολείπους κατασκευαστές, διότι έχουμε αυτή την άνεση να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της αγοράς. Δεν το βρίσκαμε. Δεν είναι εύκολο μια μεγάλη εταιρεία να κάνει μια μεγάλη στροφή. Ένα πρόσφατο παράδειγμα, βάζουμε έναν μικροεπεξεργαστή επάνω, ο οποίος έτυχε να υπάρχει έλλειψη σε αυτό. Πολύ γρήγορα το τμήμα έρευνας βρήκε τον αντικαταστάτη του. Μέσα σε 2 εβδομάδες προσαρμόστηκε το firmware και καταφέραμε να προσφέρουμε στην αγορά προϊόν το οποίο να ικανοποιεί χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις. Και φυσικά το θέμα της πιστοποίησης, η σταθμή φόρτισης είναι πιστοποιημένη από το γερμανικό οικοντέκρα, δύσκολο πιστοποιητικό, δύσκολη διαδικασία, που αντιληφθήκαμε πάλι εκ των υστέρων ότι είναι ένα πιστοποιητικό που δεν έχουν πολλοί. Άρα το γεγονός ότι αναπτύσσουμε το controller μας δίνει ένα πρόκριμα σε σχέση με τους υπολείπους για τις αλλαγές οι οποίες θα έρθουν, οι οποίες είναι μεγάλες και πολύ σύντομα. Πολύ ωραία. Κύριε Θανασίου, αναφέρθηκε πριν το 2030 ως ένα ορόσημο και αναμένω ότι οι πωλήσεις των νέων ηλεκτρικών οχημάτων να φτάσουν περίπου τα 50 εκατομμύρια ετησίως, που σημαίνει ότι θα πιεστεί πάρα πολύ η ζήτηση για μπαταρίες και πρώτες ύλες. Πώς στοχεύει να ανταποκριθεί σε αυτή τη ζήτηση, Sunlight, και αν εσείς με τις μπαταρίες εξυπηρετείτε συγκεκριμένες μορφές ηλεκτροκίνησης? Πολύ καλή ερώτηση. Γενικά υπάρχει μια ευρωπαϊκή διρεκτίβα, όπως όλοι γνωρίζουμε, σχετικά με το European Green Deal, ας πούμε, που πρέπει
σιγά σιγά όλοι να πάμε προς την ηλεκτροκίνηση, να το fossil fuel να μειωθεί κτλ. Εμείς το κομμάτι το αντίστοιχο της ηλεκτροκίνησης είναι το δικό μας το industrial mobility, είναι το κομμάτι που ασχολούμαστε στην εταιρεία. Έχει να κάνει με τις μπαταρίες για οχήματα σε βιομηχανική χρήση, off-road δηλαδή. Αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, τα λεγόμενα περονοφόρα, στα αγγλικά forklifts. Όλα αυτά είναι κάτι το οποίο συνεχώς αυξάνεται λόγω της αύξησης, πολύ ραγδαίας αύξησης και των logistics. Εμείς σαν εταιρεία επενδύουμε σε όλες τις τεχνολογίες που έχουμε, επενδύουμε και σε μπαταρίες μολυβδοξέως. Πάνω στην Ξάνθη αυξάνουμε συνεχώς τη χωρητικότητά μας και πολύ πρόσφατα είχαν γίνει κάποιες τελευταίες καινούργιες ανακοινώσεις σχετικά με αυτό. Και σε εργοστάσια παραγωγής. Ναι, η παραγωγή. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις. Και τώρα σιγά σιγά κάνουμε το ίδιο και στο κομμάτι των μπαταριών ή των λιθίου. Συγκεκριμένα κάνουμε επενδύσεις πάνω από 100 εκατομμύρια στην Ξάνθη και στο κομμάτι του battery assembly, δηλαδή πλήρης αυτοματοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής που έχουμε. Και φυσικά υπάρχει και το κομμάτι της πιλωτικής γραμμής των στοιχείων λιθίου ή όντων λιθίου, το οποίο είναι κάτι γενικά πρωτοπόρο που δεν υπάρχει στην Ελλάδα και γενικά στις γύρω περιοχές. Ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, αλλά πιστεύω θα το φέρουμε θα το επιτύχουμε πλήρως. Γενικά προσπαθούμε να αυξήσουμε και την παραγωγικότητά μας, αλλά φυσικά και τα καινούργια προϊόντα, έτσι ώστε να καταφέρουμε να καλύψουμε αυτό την πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τομέα της ηλεκτροκίνησης. Ωραία. Καλή επιτυχία σε την προσπάθειά σας. Κύριε Μαγκανιώτη, μια από τις δυνατές προκλήσεις των διαχειριστών δικτύων διανομής είναι οι λεγόμενες μη τεχνικές απώλειες και κυρίως αυτές που προέρχονται από ρευματοκλοπές. Αυτό σημαίνει απώλεια εσόδων σίγουρα για το διαχειριστή. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό από τεχνική άποψη μόνο? Ναι, όσο οι ρευματοκλοπές είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και ουσιαστικά όσο αυξάνονται και οι τιμές της ενέργειας, αυξάνεται και το κίνητρο για να γίνονται αυτές οι παράνομες ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, όπως σε ό,τι παράνομο, η σκέψη και η τεχνογνωσία αναπτύσσεται πιο γρήγορα και εμείς ουσιαστικά καλούμαστε να φτιάξουμε διαδικασίες για να ανταπεξέλθουμε. Σίγουρα το πρώτο βήμα είναι να πάμε να αντικαταστήσουμε τους μετρητές σε ηλεκτρονικούς. Ήδη το έχουμε αυτό ξεκινήσει με τους σημαντικούς πελάτες από το 2008, όπου αντικαταστήσαμε τους μετρητές μεγάλων πελατών μέσης τάσης, ήταν 13.000 μετρητές τότε. Συνεχίσαμε το 2016 με άλλες 70.000 που ήταν οι μεγάλοι πελάτες χαμηλής τάσης. Και σήμερα συνεχίζουμε και στους απλούς καταναλωτές. Σύνολο έχουμε και διαχειριζόμαστε περί τα 200.000 μετρητικά σημεία και παίρνουμε καμπύλες φορτίου, δηλαδή έχουμε την κατανάλωσή τους ανά τέταρτο. Σε πρώτο στάδιο είναι ο ίδιος ο μετρητής μας παρέχει κάποιες δυνατότητες, κάποια tampering alarms, οπότε στοχευμένα εμείς οδηγούμε τα συνεργεία ώστε να κάνουν τους ελέγχους και να λυθεί το θέμα. Σε επόμενο χρόνο θα πρέπει να μπούμε στη λογική της ανάλυσης των δεδομένων και της συσχέτισης με άλλες βάσεις δεδομένων. Έχει αρχίσει μια πολύ καλή συνεργασία που είναι σε πρώιμο στάδιο, σε αρχικό στάδιο, με το να μπαίνουν στα πληροφοριακά συστήματα οι καταναλωτές με τους κωδικούς TaxisNet για να πιστοποιούνται. Εγώ θεωρώ ότι στο μέλλον θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την λογική, γιατί θεωρώ ότι ο άνθρωπος που θα προβαίνει σε ρευματοκλοπή, αντίστοιχα, θα προσπαθεί να κλέβει και την εφορία. Οπότε, ουσιαστικά, μια ανάλυση δεδομένων και μια σχέτιση των δύο βάσεων θα φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Και προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων τώρα. Παρακαλώ να όσο μπορείτε να είστε περιεκτικοί για να μείνουμε στο χρόνο μας. Κύριε Χασάνη, η διαχείριση υποδομών απαιτεί εργασίες συντήρησης και να είναι αυτές ασφαλείς για τον χρήστη.
Όμως αυτές τις αναλογίες που είδαμε τώρα μαζεύουν δεδομένα από τους αισθητήρες, γίνεται δυνατή προβλεπτική συντήρηση, δηλαδή το σύστημα να προβλέπει πότε μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα, ώστε να επέμβει διαχειριστής. Εφαρμόζει ο Ολυμπιακός οδός τέτοιες προσεγγίσεις και αν πού και με ποια ωφέλη? Ναι, είναι μια πολύ καλή ερώτηση και αυτή. Εμείς εφαρμόζουμε εδώ και αρκετά χρόνια πλέον τέτοιες τεχνικές, τόσο για τα έργα που είπα πριν του φωτισμού, όπου τα συστήματά μας είναι όλα έξυπνα. Άρα μπορούμε να έχουμε αρκετά δεδομένα για να κάνουμε ανάλυση με αλγορίθμους machine learning και big data. Το πρόβλημα είναι όταν δεν έχουμε τα δεδομένα. Δηλαδή, η πρώτη μας, ας πούμε, διερεύνηση ήταν να πάρουμε κατάσταση από εξοπλισμό, ο οποίος δεν είναι αυτή τη στιγμή συνδεδεμένος, να το πω αλλιώς. Αυτό ήταν το πολύ δύσκολο εγχείρημα. Πώς μπορώ να πάρω δεδομένα από κάτι το οποίο δεν είναι συνδεδεμένο? Ή τέλος πάντων, είναι συνδεδεμένο μόνο για ένα λόγο ελέγχου και όχι maintenance, τέλος πάντων, συντήρησης. Αυτό ξεκίνησε με ένα έργο που το λέμε εμείς Smart Tunnel ή αλλιώς Έξυπνη Σύραγγα. Τώρα έχουμε περάσει μια φάση υλοποίησης σε μεγάλη κλίμακα, στην περιμετρική Πατρών, όπου σε συγκεκριμένο εξοπλισμό που είναι και ακριβώς και σημαντικός για την ασφάλεια της σύραγγας και των χρηστών, δηλαδή μιλώ για τους ανεμιστήρες καπνισμού, τις γεννήτριες, τα UPS και τις μπαταρίες τους, τις αντλίες και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, εγκαθιστούμε κατόπιν αισθητήρες για να μας δείχνουν την κατάσταση του εξοπλισμού. Αυτό δεν ήταν αρκετά δύσκολο από μόνο του, γιατί έπρεπε ουσιαστικά να κάνουμε πράγματα που δεν είχαν προβλεφτεί σε αυτόν τον εξοπλισμό. Ενδεικτικά αναφέρω ότι κολλήσαμε πάνω τους αισθητήρες. Έγινε development ενός συγκεκριμένου sensor node IoT, το οποίο μπήκε και πήρε δεδομένα ακριβώς για αυτό το έργο και συνδέθηκε με μια βάση δεδομένων, με μια πλατφόρμα online για να μπορούν να εφαρμόσουν τους αλγορίθμους. Όλο αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο, μας πήρε πολύ χρόνο και τώρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να το βάλουμε σε τελική φάση. Γενικώς η ψηφιοποίηση είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, αλλά πολύ συχνά έχει δυσκολίες και εμείς θέλουμε να είμαστε ο αυτοκινητόδρομος του μέλλοντος, όπως το λέμε εσωτερικά και εξωτερικά, και το παλεύουμε τέλος πάντων με τέτοια έργα. Πολύ ωραία. Κύριε Μαρμάγκελε, οι φορτιστές που έχουν δυνατότητα αμφίδρομης ροής ηλεκτρικής ενέργειας κάνουν δυνατή την εφαρμογή του μοντέλου vehicle to grid, δηλαδή η αποθηκευμένη ενέργεια της μπαταρίας του αυτοκινήτου να μπορεί να χυθεί πίσω στο δίκτυο, δίνεται οικονομικά ωφέλη στον κάτοχο, δηλαδή όταν η τιμή του ρεύματος είναι υψηλότερη κατά την έχηση από ό,τι στη φόρτωση. Δεδομένου βέβαια του επιτρέπει και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Η MC Charges έχει σχέδια παραγωγής τέτοιων φορτιστών? Ναι, είναι η επόμενη μέρα αυτό που βλέπουμε ότι έρχεται. Μιλάμε για V2G, V2H, vehicle to house, V2X, vehicle to οποιαδήποτε συσκευή. Κατά τη δική μας άποψη είναι κάτι που το παρακολουθούμε, αλλά θα αργήσει να έρθει. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο, είμαστε σε νηπιακό στάδιο, έχουμε πολύ πιο απλά πράγματα να επιλύσουμε. Το πιο απλό είναι να μπορούμε να εγκαταστήσουμε φορτιστές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και βλέπω τον άλλο. Θέλουμε πρώτα τους φορτιστές και μετά τους ξεφορτιστές. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει αυτή τη στιγμή δυσκολία στο να εγκατασταθούν οι φορτιστές. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση γιατί προηγούνται οι υποδομές. Θα έρθει. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστα τα αυτοκίνητα που μπορούν να το υποστηρίξουν. Επίσης ελάχιστοι οι φορτιστές. Αλλά σίγουρα θα το δούμε σε κάποια χρόνια. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση. Φυσικά, ο φορτιστής είναι σίγουρο ότι θα παίξει πολλούς ρόλους και όχι μόνο το ρόλο του φορτίζω ένα αυτοκίνητο. Έχουμε μία συσκευή, η οποία έχει ρεύμα και επικοινωνία, άρα από εκεί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Μας αρέσει να προσομοιάζουμε το φορτιστή με το κινητό τηλέφωνο, το οποίο πριν από 25 χρόνια έκανε πολύ απλά πράγματα, σήμερα κάνει πολλά. Αντιστοίχως, κάτι θα συμβεί και με το φορτιστή. Σήμερα
καλείται να καλύψει μια πολύ βασική ανάγκη που είναι να φορτίσω το αυτοκίνητο, αλλά αυτό κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί και θα λειτουργεί και για άλλες χρήσεις. Ήδη εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτό, σε συνεργασία και με πανεπιστήμια και με άλλες εταιρείες, αλλά ας καλύψουμε τα βασικά, τα οποία είναι οι παιδικές πρώτες ασθένειες και τα υπόλοιπα έπονται. Πολύ ωραία. Κύριε Θανασίου, οι μπαταρίες στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης, πέρα από την αυτοκίνηση που συζητάμε, θα παίξουν και σημαντικό ρόλο σε ένα ενεργειακό σύστημα, το οποίο θα έχει υψηλό βαθμό διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς η παραγωγή τους δεν είναι σταθερή χρονικά. Στοχεύει να λάβει σε αυτό το τομέα και αν υπάρχουν ήδη κάποια project. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών στο δίκτυο, στην Ελλάδα και γενικότερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μερικές φορές αστάθεια στην παραγωγή. Οπότε σε όλα τα επίπεδα, είτε σε επίπεδο residential, industrial, ακόμα και utility, υπάρχει φυσικά η ανάγκη να υπάρχουν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Εμείς έχουμε ήδη προϊόντα στην αγορά, τα λεγόμενα ESS, Energy Storage Systems, πάρα πολύ πετυχημένα, με πάρα πολύ εξελιγμένες λειτουργίες, μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο, μπορείς να τα παρακολουθείς από το δίκτυο, μπορείς να κάνεις ρυθμίσεις από το δίκτυο, online κτλ. Μέσα σε συστήματα cloud. Είναι κάτι το οποίο εμείς το στοχεύουμε, είναι μέσα στα μελλοντικά στάδια, στα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας. Έχουμε δύο κυρίως κατευθύνσεις. Η μία είναι το καθαρά το product development, δηλαδή ότι θέλουμε να βγάλουμε άμεσα κάποια προϊόντα με συγκεκριμένες προδιαγραφές για να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες. Και φυσικά υπάρχει και το ερευνητικό κομμάτι, το οποίο είναι να κάνουμε έρευνα σχετικά με τα Energy Storage Systems για να εισαγάγουμε καινούργιες τεχνολογίες που δεν υπάρχουν και να φτιάξουμε στο τέλος πιο ανταγωνιστικά προϊόντα. Πολύ ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση προς τον κύριο Μακανιώτη. Συνεχίζουμε με τους φορτιστές. Οι φορτιστές θα έχουν και ψηφιακούς μέτρες κατανάλωσης ενέργειας, δηλαδή μπορούν να σύντομα χρονικά διαστήματα να στέλνουν τα δεδομένα φόρτισης κατανάλωσης στον διαχειριστή. Αυτή η δυνατότητα πώς μπορεί να αξιοποιηθεί είτε από το ΔΔΕ είτε από άλλους εμπορικούς φορείς? Ναι, εμείς αρχικά είχε γίνει μια προσέγγιση να μην υπάρχουν μετρητές διαχειριστών στους φορτιστές, αλλά αυτό ήταν στα πρώτα βήματα της ηλεκτροκίνησης όπου ήταν καθετοποιημένες οι λύσεις. Σίγουρα οι εσωτερικοί μετρητές δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το μετρητή του ΔΔΕ, με τη λογική ότι είναι σε άλλο μετρητικό σημείο. Εσείς θες να μετρήσεις την παροχή και οι μετρητές του φορτιστή μετράνε την παροχή στον ακροδέκτη, προς το όχημα. Εμείς αυτό που κάνουμε σαν ΔΔΕ είναι ότι έχουμε δώσει κατά προτεραιότητα τη δυνατότητα να αλλάζουμε, όχι τη δυνατότητα, είναι υποχρεωτικό μάλλον, όταν μας δηλώνουν τους φορτιστές, βάζουμε ηλεκτρονικούς μετρητές και τους τηλεμετρούμε. Και αυτό το κάναμε για να δημιουργήσουμε, γιατί πιστεύουμε ότι η ηλεκτροκίνηση είναι ένα ευέλικτο φορτίο και ότι θα δημιουργήσει νέες αγορές. Οπότε, για να λειτουργήσουν αυτές οι αγορές, χρειάζονται οι καμπύλες φορτίου ανά τέταρτο, οι καταναλώσεις ανά τέταρτο, ώστε να μπορέσουν να δομηθούν πάνω εκεί οι αγορές. Σίγουρα, πιο γρήγορα σήματα κατανάλωσης από τους μετρητές στα οχήματα ή από τις πλατφόρμες των φορτιστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους φορείς της αγοράς, όπως είναι οι aggregators. Στο νομοθετικό πλαίσιο υπάρχουν οι ΦΟΣΕΙΦΙΟ, που είναι φορείς της ορυκτικής εκπροσώπησης ηλεκτρικών οχημάτων. Αλλά με τη λογική να βελτιστοποιήσουν την απόδοσή τους και να γίνει μετά η εκαθάριση με τα μετρητικά δεδομένα του ΔΔΕ. Δηλαδή, κατά πόσο αποκρίθηκαν σε μια ζήτηση και να φανεί το αποτέλεσμα και να πληρωθούν βάσει των δεδομένων του ΔΔΕ. Το βλέπετε αυτό σύντομα στην αγορά? Εμείς θα ξεκινήσουμε εντός του 2023. Έχουμε δεσμευτεί και απέναντι στη ΡΑΕ να δίνουμε πιστοποιημένα μετρητικά δεδομένα από τις παροχές που μας έχουν δηλώσει ότι έχουν φορτιστές. Και αυτό το κάνουμε σίγουρα γιατί πιστεύουμε
ότι οι φορτιστές είναι ένα βέλτιστο φορτίο και θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Θέλουμε να δημιουργήσουμε την αγορά. Θέλουμε να δούμε και αυτό το καινούριο φορτίο πώς θα επηρεάσει τα δίκτυά μας και θέλουμε να το δίνουμε και αυτό σαν κίνητρο ώστε να μας δηλώνουν τους φορτιστές. Σήμερα στο ΔΔΕ έχουν δηλωθεί μόνο 130 φορτιστές. 130 παροχές με φορτιστές. Ενώ ακούγεται ότι έχουμε πάνω από 2.000 φορτιστές στο δίκτυο. Οπότε είναι σημαντικό και για μας να αρχίσουμε να τρέχουμε τη λειτουργία αλλά και το σχεδιασμό του δικτύου με πραγματικά μετρητικά δεδομένα και όχι με simulators και όχι να εκτιμάμε πού βρίσκονται αυτά τα φορτία, να ξέρουμε πού βρίσκονται αυτά τα φορτία και πώς συμπεριφέρονται. Πολύ ωραία. Εδώ τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάμε πάρα πολύ τις προσκεκλημένους μας και θα συνεχίσουμε το επόμενο πανέλ.